ο Παναθηναϊκός φοράει τις λευκές εμφανίσεις, τη δεύτερη του λευκή εμφάνιση, την καινούργια, και το παιχνίδι αρχίζει. Έχει ανοιχτή πάσα στον Μλαντένοβιτς αριστερά. Μπαίνει ο Μλαντένοβιτς στην περιοχή, γύρισμα στο κερέμε και γκολ! 0-1! 0-1 στο Παναθηναϊκός! Ανοίγει το σκορ! Το κατά το ξεκίνημα! Θαυμάσιο overlap του Μλαντένοβιτς! Ο Γερεμέγεφ ο επιθετικός! One touch! Ο επιθετικός της μίας επαφής! Ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό! Μπότε φλόπτη Παναθηναϊκός! 0-1! Πολύ καλό ξεκίνημα! Πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, όπως και στο Ολυμπιακό στάδιο, ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ! Μπότε Γερεμέγεφ! Τάλε! Λες και είναι ξεκίνημα από καρμπών! Ο Παναθηναϊκός μπαίνει μπροστά και κάνει ένα σημαντικό, θα έλεγα, βήμα πρόκρισης. Πετυχαίνει γκολ. Δεν ξέρω αν η φάση ελέγχεται, γιατί βλέπω το Σλάγκερ γυρίζει προς τον τέταρτο. Από εδώ που είμαι νομίζω ότι ο Γερεμέγεφ φεύγει από κανονική θέση. Ο Ούτζαχ είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πότε Παναθηναϊκός 0-1 και σέντρα στο ματ με τον γκολ του Γερεμέγεφ. Εξαιρετική συνεργασία. Ο Μλαντένοβιτς, ο ένας αριστερός μπακ που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, κάνει ό,τι ξέρει καλύτερα. Ασίστ, άλλη μία ασίστ για τον Μλαντένοβιτς. Πότε Παναθηναϊκός 0-1. Μπακασέτας και Τζούρισι πάνω στην μπάλα. Εκτελεί ο Τάσος Μπακασέτας. Φτάνει μπάλα στον Τζούρισι. Γκολ! Γκολ! Στο 34! 2-0! 2-0 ο Παναθηναϊκός! 2-0 ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική εκτέλεση! Η μπάλα πρέπει να έχει βρει και λίγο. Εδώ το τριφύλι καταφέρνει να πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ και να πάρει αβαντάζ 2 τερμάτων. Πότε φλόπτη Παναθηναϊκός 0-2! Στην καλύτερη χρονική στιγμή, πάνω που η Μπότεφ το πίστεψε, εκτελέστηκε το φάουλ από τον Τάσο Μπακασέτα. Απομάκρυνε την μπάλα η άμυνα της Μπότεφ. Αυτή έφτασε το πόδι του Φίλιπ Τζούρισιτς. Ο αρτίστας που έλεγα νωρίτερα του Παναθηναϊκού εκτελεί μπάλα κάπου κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Το 34 ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το 0-2 εδώ λίγα χιλιόμετρα από το Ασένοβγκρατ, τη γενέτειρα του πολυαθλητή και πατριάρχη του Παναθηναϊκού, αείμνης του Απόστολου Νικολαίδη, ο οποίος εδώ γεννήθηκε στα μέρη αυτά, όπως είπα, περίπου 20 χιλιόμετρα από εδώ στο Ασένοβγκρατ. 0-2 το τριφύλι, 4-1 συνολικά και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να περιμένει να διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι για να είναι αυτός που θα περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πότε Παναθηναϊκός 0-2. Γερεμέγεφ στο 6. Τζούρισιτς στο 34. Δύο πολύ ωραία γκολ από το τριφύλι. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στο 0-2. Μαντσίνη απέναντι. Γκολ! 0-3 ο Παναθηναϊκός. Ντανιέλ Μαντσίνη ασίστ. Φίλιπ Τζούρισιτς. 0-3 στο 45. Συν 1. Ο Παναθηναϊκός κάνει περίπατο στο Πλόβντιβ με μια ξαφνική αντεπίθεση. Ο Μαντσίνη βρέθηκε απέναντι από τον Περνάτ. Δεν εκτέλεσε όπως θα μπορούσε. Έδωσε την ασίστ. Ακολουθούσε νομίζω ο Φίλιπ Τζούρισιτς, γιατί και εγώ πιάστηκα εξεπλάγη με την εξέλιξη της φάσης, να πω την αλήθεια. 0-3 στο 45-1. 5-1 συνολικό σκορ. Ο Παναθηναϊκός με μια απίστευτη εμφάνιση πρώτου ημιχρόνου κάνει περίπατο στο Πλόβντιβ και είναι με το 1,5 πόδι στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η μπάλα φτάνει στον Κότσιρα, σουτάρει ο Κότσιρας, η μπάλα στα σώματα, Μαντσίνη, Κότσιρας, ωραία, 0-4, γκολ! Στο 50 line offside, η φάση εξετάζεται. Σέντρα, γκολ! 0-4 για τον Παναθηναϊκό, 0-4 με Γερεμέγεφ που πηγαίνει στους φίλους του Παναθηναϊκού. Το τριφύλι, ποιο τριφύλι δηλαδή, τριφυλάρα απόψε εδώ στη Φιλιππούπολη, κάνει το 0-4 με το Σουηδό Μπόμπερ να χρήζεται σκόρε. Το 52, Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ στο 50 θα χρεωθεί βέβαια τον γκολ, μετά από ασίστ του Κότσιρα. Μάλιστα, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δίνει και ασίστ σήμερα. 0-4 λοιπόν, εμφανισάρα, μπαλάρα, ποδοσφαιράρα, παραθυναϊκάρα, απίστευτο Παναθηναϊκό σήμερα, απίστευτο Παναθηναϊκό πραγματικά. Για τα δεδομένα της εποχής δεν μπορώ να θυμηθώ ποια είναι η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο. Γεμίζει, ο Σλάγκερ βάζει, θα βάλει σε λίγο τη σφυρίχτρα στο στόμα, κοιτάζει ρολόι. Και τώρα, σφυρίζει λοιπόν ο Σλάγκερ, Μπότε φλόπτη Παναθηναϊκός, 0-4. Ο Παναθηναϊκός περνάει από τη Φιλιππούπολη σαν άνεμος, και ας έχουμε Αύγουστο. Καλό μήνα σε όλες και όλους, καλό μήνα με πρόκριση.